Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Διανύουμε την ένατη εβδομάδα μαθημάτων, οπότε ας ξεκινήσουμε με τις υποχρεώσεις που έχουμε σύμφωνα με το e-class. Θα κάνω share την οθόνη μου. Share screen 1. Και ας δούμε λοιπόν για τα λειτουργικά συστήματα τι υποχρεώσεις υπάρχουν για την ένατη εβδομάδα. Γενικά. Και εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Βλέπουμε ότι στην ένατη εβδομάδα δεν υπάρχει κάποια εξέταση. Είχαμε εξέταση την προηγούμενη εβδομάδα στο iExams, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για απομακρυσμένη εξέταση, με το πρόγραμμα SEB, Safe Exam Browser. Όπως διαπιστώσαμε, λειτουργήσε άψογα, κάποια μικρά προβλήματα διευθετήθηκαν με τη χρήση του κινητού όταν δεν άνοιγε το Zoom για την μετάδοση του βίντεο, αλλά κατά τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και οι βαθμοί έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται στην καρτέλα του πληροφοριακού συστήματος iGrades. Την ένατη εβδομάδα λοιπόν που διανύουμε, δεν έχουμε κάποια εξέταση, αλλά έχουμε, όπως πάντα, όταν δεν έχουμε εξέταση, το προαιρετικό φροντιστήριο. Την Πέμπτη λοιπόν, 6 με 8, αυτό το δίωρο, θα δούμε θέματα σχετικά με το εργαστήριο και την επικείμενη εξέταση που έρχεται στην 10η εβδομάδα. Στην 10η εβδομάδα θα υπάρξει τελευταία MPS εξέταση, η οποία θα κλείσει τον κύκλο των MPS εξετάσεων στη 10η εβδομάδα και θα έχουμε στο τέλος, στη 12η εβδομάδα, μια τελική εξέταση κώδικα. Το MPS, όπως θυμάστε, είναι minimum programming skills, είναι μικρή εξέταση κώδικα, που συνήθως θέλει 15 λεπτά το πολύ για να λυθεί. Βέβαια, εμείς σας δίνουμε διπλάσιο χρόνο. Ενώ η εξέταση κώδικα είναι κάτι που θέλει τουλάχιστον μια ώρα και έχει και ενδιάμεση βαθμολογία. Ενώ το MPS είναι 0-100. Αν και μερικές φορές, και ακόμα και να μην είναι 100%, αν δούμε ότι το σκεπτικό επίλυσης είναι σωστό και πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στη λύση, δίνουμε και MPS. Και κάποιοι δηλαδή που δεν το έχουν υπολοποιήσει 100%, αλλά επειδή διαπίστωσα ότι είχαν φτάσει πολύ κοντά στην επίλυση, για παράδειγμα να σας πω, κάποιος συμφοιτητής σας είχε στην αρχιτεκτονική, γιατί είναι το ίδιο και για την αρχιτεκτονική, είχε χρησιμοποιήσει λάθος καταχωρητή για να τυπώσει το αποτέλεσμα, οπότε ενώ λειτουργούσε σωστά, στο τέλος δεν εκτυπωνόταν το αποτέλεσμα στην οθόνη και με μια απλή αλλαγή του καταχωρητή AL με DL, γιατί στο DL είχε τοποθετήσει την τιμή, μπορούσε και λειτουργούσε σωστά το πρόγραμμα. Και γι' αυτό το πήρε. Αν δηλαδή και το αποτέλεσμα το οπτικό στο τέλος δεν ήταν σωστό, εντούτοις επειδή στις 30 γραμμές κώδικα υπήρχε ένα λάθος σε μία μόνο γραμμή, αυτό το δώσαμε. Άρα έχουμε και αυτή την ευελιξία και εγώ δηλαδή θέλω κάποιος που έχει φτάσει τόσο κοντά να το πάρει, γιατί ο σκοπός είναι να μαθαίνετε από τον προγραμματισμό. Δεν είναι να τόσο να συγκεντρώνετε βαθμολογία, βέβαια πρέπει να συγκεντρώσετε βαθμολογία, αλλά κυρίως να μάθετε. Και αυτός για μένα είναι ο μεγαλύτερος σκοπός και γι' αυτό όταν έχετε απορίες, δεν πρέπει να διστάζετε να έρχετε σε επικοινωνία μαζί μου. Και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εκτός από τα email, γιατί είχα λάβει ένα email από έναν άλλον συμφοιτητή σας, ο οποίος έλεγε, το οποίο δεν το έλαβα εγώ, το είχε στείλει σε κάποιον βοηθό μου, σύμφωνα με το e-class, δηλαδή σε κάποιον από τα άτομα της ομάδας μου, και είχε πει, δεν μπορώ να βρω πουθενά τον κύριο Δασυγέννη. Το θέμα ήταν ότι δεν έψαξε, γιατί και μόνο που θα ανοίξουμε τη διαφάνεια, την πρώτη παρουσίαση. Σε όλες τις παρουσιάσεις υπάρχει το email μου, αλλά και στην πρώτη παρουσίαση κατευθείαν φαίνεται το email μου.
Πού αλλού φαίνεται αυτή η πληροφορία? Από το e-class μπορούμε μπορούμε να στείλουμε ένα email. Δηλαδή έχει επικοινωνία μέσα από τη σελίδα του e-class, όπως μου στέλνουν κάποιοι email. Μπορούμε να πάμε στο DSUWMGR, που είναι η υπηρεσία καταλόγου όλου του Πανεπιστημίου, να γράψουμε δασηγένης. Και θα μας επιστρέψει το τηλέφωνό μου, το email μου, την ιστοσελίδα μου κτλ. Μπορεί ακόμα, κάποιος μπορεί να μην το ξέρει το EC, τη σελίδα του καταλόγου, μπορεί να πάει στη σελίδα του τμήματος. Και κατευθείαν στο προσωπικό, διδακτικό προσωπικό, ΔΕΠ, να βρει τη λίστα όλων των καθηγητών και το δικό μου email, το δικό μου τηλέφωνο. Άρα το να λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να βρει το email μου, το θεωρώ ότι δεν το έχει προσπαθήσει. Και τέλος, μην ξεχνάμε και το Google. Άμα γράψουμε στο Google Μινάζα Σιγένης email, βλέπετε κατευθείαν email. Άρα αν κάποιος φοιτητής παραπονεθεί, δεν μπορεί να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας του καθηγητή, σημαίνει δεν το έχει ψάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν για τα στοιχεία επικοινωνίας, γιατί έλαβα αυτό το email που μου φάνηκε πολύ παράξενο, γιατί ήταν ο μοναδικός φοιτητής στα τόσα χρόνια διδασκαλίας που είπε ότι δεν μπόρεσε να βρει στοιχεία επικοινωνίας μαζί μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είδαμε ότι έχουμε προαιρετικό εργαστήριο, δεν λαμβάνονται παρουσίες στο προαιρετικό φροντιστήριο, αλλά είναι κάτι που σας βοηθάει. Γι' αυτό σας παροτρύνω να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε. Και η καλύτερη παρακολούθηση, ξέρετε, σε αυτό το φροντιστήριο είναι όταν έχετε κι εσείς ένα τερματικό ανοιχτό και εργάζεστε παράλληλα. Όχι δηλαδή όπως βλέπετε Netflix ή YouTube, κάθεστε, ίσως τρώτε και popcorn και βλέπετε απλώς παθητικά κάτι. Πρέπει να έχετε και ενεργό συμμετοχή, δηλαδή να έχετε το παράθυρο, το τερματικό και άλλα παράθυρα βέβαια και να γράφετε κώδικα, να ρωτάτε κατευθείαν ότι εγώ έδωσα αυτή την εντολή αλλά δυσλειτουργήσε. Και εμείς να σας καθοδηγήσουμε στην επίλυση. Οκ, πάμε λοιπόν το επόμενο. Το επόμενο που ήθελα να σας δείξω ήταν ένα σκριπτάκι που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ώρες σε λίστες σχετικά με την ασφάλεια και είναι ένα batch script. Αυτό δηλαδή είναι ένα script το οποίο μπορεί να εκτελεστεί στο τερματικό των Windows με κλασικές εντολές που αναγνωρίζουμε, για παράδειγμα copy, RAM κτλ. Αλλά βέβαια έχει και εντολές για Windows πιο προχωρημένες όπως το PowerShell. Το PowerShell, για όποιον δεν το γνωρίζει, το εκτελώ τώρα στο σύστημά μου, στην οθόνη που κάνω share, είναι σαν το τερματικό το CMD, όπως βλέπετε, και ασφαλώς υποστηρίζονται και εντολές του CMD, δηλαδή CD, DIR και ούτω καθεξής, αλλά έχει τη δυνατότητα να έχει πολλές παραπάνω λειτουργίες και κυρίως αφορά το διαχειριστή. Μέσω PowerShell, ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί και ενεργοποιεί backup, για παράδειγμα, ενεργοποιεί σύνθετες διαδικασίες όπως προσταφαίρεση χρηστών και πολλά άλλα θέματα. Κάποιος δηλαδή που θέλει να ασχοληθεί με τη διαχείριση των Windows, το PowerShell είναι το πρώτο μάθημα που θα κάνει εφόσον αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Είναι σαν το τερματικό το Windows, είναι κάτι πολύ παραπάνω όμως. Εμείς βέβαια, επειδή στο μάθημα αυτό δεν μαθαίνουμε sysadministration, sysadmin, αλλά βασική γνώση προγραμματισμού και λήφους και επικοινωνίας με το λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό δεν το καλύπτουμε. Αλλά το PowerShell μας δίνει πολλές δυνατότητες και όπως βλέπετε, μέσα στο σκριπτάκι που έχει βάλει και μια εντολή PowerShell, το οποίο αυτή η εντολή είναι σύνθετη μεν, αλλά αυτό όπως βλέπετε απενεργοποιεί το antivirus, Disable Avast το συγκεκριμένα. Με αυτό το σκριπτάκι λοιπόν κάποιος μπορεί απομακρυσμένα να απενεργοποιήσει το antivirus και το Windows Defender, όπως βλέπουμε για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ πέρα, που μετονομάζει κάποιους φακέλους, όπως το Avast σε Disable, το Windows Defender σε Disable. Και γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί ασφαλώς θέλει να κάνει hacking. Μπορεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να απενεργοποιήσει με τη μετονομασία των καταλόγων
αυτών των προγραμμάτων σε κάτι διαφορετικό, άρα δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Βέβαια, το SE είναι το Service Control, απενεργοποιεί και το Service Control από το Services. Και στο τέλος, αυτό το σκριπτάκι και ως συνέπεια, βλέπετε, κάνει και ένα reboot, shutdown via R κτλ. Κάνει πανεκκίνηση στο σύστημα και όταν ξεκινήσει το σύστημα θα είναι απενεργοποιημένα τα πάντα. Βέβαια, μερικές φορές μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και τον, χρήσιμο και για τον υπολογιστή του να απενεργοποιήσει τα αντιβάρους, οπότε θα μπορούσε κάποιος κάλλιστα να έχει ένα έγκυρο λόγο να το χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για να απενεργοποιήσει τα αντιβάρους και να μην ενεργοποιείται με τίποτα ούτε τον Defender ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή θα κερδίσει ταχύτητα, αλλά θα χάσει ασφάλεια. Αλλά αυτό είναι ένα σκριπτάκι που βρέθηκε στις λίστες σχετικά με την ασφάλεια και τα λειτουργικά συστήματα και είχε σκοπό κάποιος απομακρυσμένα να απενεργοποιήσει το αντιβάρους ώστε συνέχεια να τοποθετήσει κάποιο αρχείο που φέρει ενδεχομένως αυτό που ονομάζεται malicious code, δηλαδή κακόβουλο λογισμικό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα που ήθελα να σας δείξω. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω, πάλι σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα, είναι η σελίδα αυτή των Windows, των developers, το οποίο site σας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσετε μία έκδοση Windows 10 δωρεάν για virtual machine, για εικονικό μηχάνημα. Δηλαδή, μπορείτε, για παράδειγμα, να έχετε το VirtualBox που είναι δωρεάν ή το Hyper-V, που και αυτό είναι δωρεάν στα Windows 10, εφόσον βέβαια έχετε επεξεργαστή που το υποστηρίζει. Το Hyper-V είναι το virtualization εργαλείο της Microsoft και βέβαια είναι παρόμοιο σαν όλα τα άλλα, όπως το VMware, Parallels κτλ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το VirtualBox και το Hyper-V. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχετε ένα λειτουργικό σύστημα άλλο, έτοιμο δηλαδή στημένο, και να το χρησιμοποιήσετε. Για να σας δείξω, για παράδειγμα, εγώ το έχω ενεργοποιήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο δίνει Microsoft. Λίγη βέβαια σε 3 μήνες, οπότε μετά το ξανακατεβάζει κάποιος. Άρα σου δίνει ένα μηχάνημα στημένο Windows, που έχει τα εργαλεία, όπως βλέπετε, Visual Studio κτλ, για να αναπτύξει κάποιος προγράμματα για Windows και για το web γενικότερα. Αλλά αυτό ήθελα να σας δείξω, ότι μπορείτε να πειραματιστείτε ακόμα ίσως και να μην έχετε Windows, ή αν έχετε Windows να κατεβάσετε αυτό το εικονικό λειτουργικό σύστημα που εκτελείται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο από το λειτουργικό σύστημα και να κάνετε εδώ ό,τι πειράματα θέλετε. Μπορείτε, ας πούμε, να πείτε για να κάνω format, για παράδειγμα. Δηλαδή μπορείτε να το καταστρέψετε άνετα αυτό το λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια, επειδή είναι ένα αρχείο στο δίσκο, ένα αρχείο αρκετά μεγαλούτσικο βέβαια, είναι περίπου 10 GB, να μη σας πειράξει. Ξανακατεβάζετε μία έκδοση. Το VirtualBox, να το εκτελέσω να το δείτε, γιατί όλα αυτά συνδέονται με τα λειτουργικά συστήματα και το πώς μπορείτε να έχετε άλλα λειτουργικά συστήματα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εγώ έχω εδώ ένα Windows 7 μηχάνημα, μπορώ να το ενεργοποιήσω. Ενδεχομένως όμως, τώρα επειδή κάνω και καταγραφή, μπορεί να γονατίσει ο δίσκος, γιατί δεν είναι αρκετά δυνατό. Θα σας δείξω όμως ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Πάντως, τα έχω έτοιμα, δεξί κλικ, εκκίνηση και ξεκινάει το λειτουργικό σύστημα. Όπως έχω και Hyper-V, και μπορώ, ας πούμε, σε αυτό το μηχάνημα να συνδεθώ, που σας έδειξα πριν, Windows 10, και θα δείτε τώρα ότι θα ανοίξει σε ένα παράθυρο, βλέπετε, που ήδη εκτελείται βέβαια το λειτουργικό σύστημα Windows. Βλέπετε λοιπόν, αυτό είναι το παράθυρο των Windows. Το Windows που κατέβασα, μπορώ να κάνω και login. Και βλέπετε, έχω συνδεθεί. Είναι, βέβαια, είπαμε, θα λήξει το λειτουργικό σύστημα αυτό. Είναι δωρεάν για 3 μήνες και μετά λίγη. Αλλά εντούτοις έχετε σε ένα παράθυρο ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Λοιπόν, να το κλείσω. Αυτό ήθελα να σας δείξω, ότι υπάρχει δυνατότητα να έχετε μέσω virtualization software άλλα λειτουργικά συστήματα. Ωραία, αυτό λοιπόν μπορώ να το κλείσω και συνεχίζουμε
προς κάποια θέματα που σας ενδιαφέρουν ασφαλώς και συνδέονται και με την επιστήμη μας. Στα γρήγορα να σας δείξω πάλι για άρθρα που βγαίνουν και αναφέρουν την σημασία του να σπουδάσει κάποιος πληροφορική και θέματα μηχανικών υπολογιστών, ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον. Ο κόσμος πηγαίνει από τα οικονομικά προς την πληροφορική και γι' αυτό θα πρέπει καταρχήν εσείς να προσέξετε και να κάνετε κτήμα σας όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες από αυτά τα μαθήματα, γιατί ο ανταγωνισμός από τη μία έξω θα είναι αρκετά εντατικός, αλλά από την άλλη, επειδή βρίσκεστε σε μια επιστήμη που συνεχώς αναπτύσσεται και υπάρχει ανάγκη, δεν θα μείνετε χωρίς εργασία. Λοιπόν, αυτό ήταν το άρθρο. Να σας δείξω τώρα σε μία αίθουσα κάποιος είχε γράψει το εξής κομμάτι κώδικα. Κάνουμε προγραμματισμό, είναι θέματα που έχουμε στο εργαστήριο, π.χ. τη συνάρτηση Ford, την είχαμε συναντήσει πριν από λίγο καιρό. Και έγραψε κάποιος λοιπόν φοιτητής, please run, παρακαλώ εκτελέστε, και έδειχνε αυτό το κομμάτι κώδικα. Και συγκεκριμένα, βλέπετε, int main, ξεκινάει λοιπόν το κυρίως πρόγραμμα, while for δεν είναι ένα, φτιάχνει, δηλαδή συνεχώς εκτελεί το τίποτα, βασικά αυτό εκτελεί συνεχώς έναν αέναο βρόχο που καταναλώνει CPU. Στη συνέχεια, και μάλιστα βλέπετε, fork δεν είναι μείον ένα. Δηλαδή, συνεχώς δημιουργεί διεργασίες και αυτό γίνεται μέχρι να μην σταματήσει ποτέ, μάλλον. Δεν σταματάει ποτέ, εκτός αν το ίδιο το λειτουργικό σύστημα επιβάλλει κάποιες κυρώσεις. Συνεχώς, λοιπόν, δημιουργεί διεργασίες. Άρα, έχουμε αυτό που λέμε δημιουργία πολλαπλών διεργασιών, ένας process flow, μια πλημμύρα από διεργασίες. Και η κάθε διεργασία τι κάνει? Έχουμε έναν πίνακα στη μνήμη που έχει αυτές τις εντολές. RM, Pavla Rev, το διαγώνιο. Το διαγώνιο το slash, τη ρίζα. Και το null που είναι το null terminated string, γιατί στη C ο χαρακτήρας null υποδηλώνει το τέλος ενός string. Αυτό λοιπόν, αν εκτελεστεί, σημαίνει ότι θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα του δίσκου. Και στη συνέχεια βλέπετε ότι κάνει εκτέλεση, το εκτελεί. Και έχει κάποια σχόλια που είναι αστεία, ίσως για να μην καταλάβει κάποιος το τι κάνει αυτό το κομμάτι κώδικα. Για παράδειγμα εδώ λέει το RF, real and flash flag, on route, για να γίνει speed up, να εκτελεστεί γρήγορα ο υπολογιστής. Το PID είναι το pitch ID, για παράδειγμα, download more RAM κτλ. Πάντως καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο αν το εκτελέσετε θα σβήσει τα πάντα στο Linux ή FreeBSD λειτουργικό σύστημα που έχετε. Και γι' αυτό ένας άλλος λόγος να μην εκτελείτε κώδικα γραμμένο σε πίνακα αν δεν το έχει γράψει ο καθηγητής. Βασικά και ο καθηγητής να το έχει γράψει, καλύτερα να το προσέξετε, γιατί μπορεί να έχει κάνει κανένα λάθος, γενικότερα λέω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέτοιο κομμάτι κώδικα και το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό και σας το δείχνω. Λοιπόν, και τέλος, σας έχω πει ότι το Zafora είναι FreeBSD λειτουργικό σύστημα που έχετε πρόσβαση, που συνδέεστε, που εκτελείτε τις εργασίες, αλλά είστε απλοί χρήστες. Ο διαχειριστής είμαι εγώ. Εν τούτης, κάποιοι είτε επίτηδες προσπαθούν να αποκτήσουν δικαιώματα διαχειριστή, είτε νομίζουν, επειδή βλέπουν στο ίντερνετ κάπου, ότι για να εκτελεστεί κάτι πρέπει να βάλεις το sudo, που σημαίνει super user do, να το εκτελέσει ο super user, και βάζουν sudo στις εντολές τους, που ασφαλώς δεν πετυχαίνει, γιατί δεν είναι διαχειριστές. Κάθε φορά όμως που κάνει κάποιος κάτι τέτοιο, μου έρχεται μια ενημέρωση στο email μου, μια ενημέρωση της μορφής που λέει στο Zafora, για κάθε σύστημα που εμφανίζεται αυτή η λειτουργία που έχει εκτελέσει κάποιος χρήστης, Zafora ECWMGR, λέει το
ποιος το έκανε και λέει ο χρήστης δεν είναι στο sudo earth. Sudo earth είναι ένα αρχείο που καθορίζει ποιοι έχουν δικαιώματα διαχειριστή. Ο χρήστης αυτός δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Και τι προσπάθησε να εκτελέσει? Προσπάθησε να εκτελέσει συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε command apt-get install gcc. Δύο πράγματα μπορούμε να προσέξουμε εδώ. Πρώτον, ότι αυτό είναι αφού είναι FreeBSD μηχάνημα, δεν έχει apt-get. Ο διαχειριστής πακέτων στο FreeBSD είναι το PKG. Έτσι λοιπόν, μπορώ να πάω στο Zafora, να δείτε εδώ σε ένα άλλο παράθυρο, είμαι στο Zafora. Άμα γράψω apt-get, δεν εκτελείται. Γιατί το apt-get είναι για το Linux. Εδώ τι έχουμε? Zafora. Zafora το οποίο, όπως αναφέρεται, FreeBSD. Το FreeBSD έχει PKG. PKG λοιπόν μπορούμε να κάνουμε search, για παράδειγμα, να δούμε LSOF. Ένα εργαλείο χρήσιμο. Ναι, αλλά... cannot be opened. Δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί είμαι απλός χρήστης. Αν όμως έδινα sudo pkg search LSOF, εγώ είμαι διαχειριστής, οπότε μπορώ να δώσω sudo. Με την εντολή sudo βλέπετε ότι εκτελέστηκε και μου επέστρεψε τα πακέτα που πληρούν αυτό το search criterion, το οποίο είναι το LSOF. Το LSOF λοιπόν, το πρόγραμμα είναι σε αυτή την έκδοση, μπορώ να το καταστήσω αν θέλω. Όμως, οι υπόλοιποι χρήστες, που είναι χρήστες χωρίς δικαιώματα sudo, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, εδώ πέρα, το πρώτο ήταν το apt-get install gcc. Το δεύτερο είναι ότι το gcc είναι ήδη εγκαταστημένο. Ξανά στο Zafora, μπορεί να δω, έδωσε κάποιος gcc και να είδε ότι δεν υπάρχει, αλλά αναφέρει το Zafora, υπάρχει το gcc 9. Και μπορείτε να το δείτε και ως εξής. Άμα γράψετε gcc και πατήσετε το πλήκτρο tab δύο φορές, tab-tab και μία μερικές φορές, βλέπετε ότι σας εμφανίζει την autocomplete list και λέει GCC παύλα R9, GCC παύλα NM9, GCC runlib9 ή GCC9 ή GCC9 out. Εμείς θέλουμε ασφαλώς το GCC9. Και άμα το δώσουμε το GCC9 μπορούμε να το εκτελέσουμε. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος φοιτητής είχε ένα διπλό foul γιατί και εντολή Linux έδωσε και δεν χρειαζόταν γιατί ήταν ήδη εγκαταστημένο. Απλώς να ξέρετε, υπάρχει μια εκτεκταμένη καταγραφή των συμβάντων στο σύστημα για λόγους ασφαλείας. Έτσι, ως διαχειριστής, έχω βάλει τα προγράμματα που καταγράφουν συμπεριφορές που ξεφεύγουν από το κανονικό, προκειμένου να ενημερώνομαι αν κάποιος προσπαθεί να εισβάλλει σε κάποιο μηχάνημα. Βέβαια, κυρίως από έξω γίνονται οι επιθέσεις, από μέσα δεν έχω διαπιστώσει κάποια επίθεση. Κάποτε γινόταν, δηλαδή πριν ασχοληθώ με την ασφάλεια, π.χ. το 2010-2011, φοιτητές κάνανε hacking κάποιοι και μάλιστα άλλαζαν κωδικούς Facebook σε άλλους καθηγητές, σε συναδέλφους μου. Αλλά βέβαια τότε ήταν που ο καθένας μπορούσε να συνδεθεί στο Wi-Fi χωρίς κωδικό. Δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή και γενικότερα δεν βρίσκονταν ποτέ αυτοί οι καθηγητές. Έχω διάφορες ιστορίες που μπορώ να σας πω από το 2010-2011. Αλλά όταν από το 2011-2012, όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ, όταν προσωπικά ανέλαβα και μου έδωσε και το τμήμα βέβαια την υπευθυνότητα να είμαι στις υποδομές ο υπεύθυνος, αύξησε την ασφάλεια και από τότε δεν έγινε ξανά κάτι τέτοιο, γιατί ενημερώθηκαν και οι φοιτητές βέβαια ότι υπάρχει ευρεία καταγραφή και όποιος κάνει hacking θα έχει κυρώσεις. Και από τότε δεν ξανά είδα εσωτερικές επιθέσεις. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω είναι πάλι θέματα πιθανά για κώδικα. Στο ένα το εργαστήριο βλέπετε ένα θέμα κώδικα, για παράδειγμα δημιουργία διεργασίας που χρησιμοποιεί pipes, είναι η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την διαδιεργασιακή επικοινωνία. Έχουμε τρία νήματα. Το ένα νήμα γράφει στο pipe και το άλλο περιμένει input. Αν δώσει το χαρακτήρα Q ή Q σκοτώνει τα άλλα νήματα, η thread kill δηλαδή. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Και το κυρίως πρόγραμμα μια φορά μόνο ενημερώνει press Q to quit. Και το πρώτο τυπώνει αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι το thread ID. Το άλλο τυπώνει
το δικό του Thread ID, διάβαζα, μάλλον έγραψα μια τιμή, διάβασα μια τιμή και γενικότερα ένα πρόγραμμα το οποίο επιδεικνύει τη γνώση της από τους φοιτητές, τη γνώση της διαδιεργασιακής επικοινωνίας και τη χρήση νημάτων. Παρόμοιο πάλι, βλέπετε εδώ, Forks, αυτό το random 132.000 είναι το modulo, το 100%, που σημαίνει ότι το random επιστρέφει μια πολύ μεγάλη τιμή. Το modulo 32.000 σημαίνει ότι θα επιστρέψει το υπόλοιπο με διαίρεση 32.000. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα είναι το 32.001, θα επιστρέψει 1. Αν είναι κάτι μικρότερο, για παράδειγμα 100, θα επιστρέψει τον ίδιο αριθμό 100, γιατί το υπόλοιπο θα είναι 100. Είναι το κόλπο αυτό με το modulo να μας περιορίζει τις τιμές σε ένα συγκεκριμένο εύρος, που το έχετε δει βέβαια σε C. Σχετικά μηνύματα και τα λοιπά. Επίσης, εδώ έχουμε και συνάρτηση χειρισμού σήματος, SIGUSR1 και SIGUSR, που θα εκτυπώνει κάθε φορά το σήμα που δέχεται το SIGUSR1, πόσες επαναλήψεις έχουν γίνει και το current iteration number. Τώρα, αυτά είναι θέματα εξετάσεων κώδικα, που σημαίνει, αν είχατε κάποιο τέτοιο θέμα, θα είχατε μια ώρα να τα υλοποιήσετε και ασφαλώς θα είχατε πρόσβαση, όπως σε κάθε εξέταση κώδικα, στο e-class, στο υλικό του εργαστηρίου, στις διαφάνειες παρουσιάσεις και στους οδηγούς που έχω αναρτήσει στο e-class. Δηλαδή, είναι με ανοιχτά βιβλία η διεξαγωγή της εξέτασης. Okay, και μπορούμε να συνεχίσουμε με το εργαστηριακό φυλάδιο. Εν τω μεταξύ, δεν έχω λάβει ακόμα καμιά ερώτηση. Είστε ελεύθεροι να δώσετε θέματα προς συζήτηση που σας απασχολούν. Μην διστάσετε. Και μάλιστα, αν θέλετε και κάποιο κώδικα, ενδεχομένως να δούμε. Οτιδήποτε, το chat είναι ανοιχτό για να ρωτήσετε. Λοιπόν, στο εργαστηριακό αυτοφυλάδιο της ένατης εβδομάδας, βλέπουμε θέματα σχετικά με το πώς δημιουργούμε διεργασίες σε κατάσταση ζόμπι, πώς επιτελούμε μια διαδιεργασιακή επικοινωνία με τη χρήση διασωλήνωσης. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε διεργασίες που συνεργάζονται μεταξύ τους, να επικοινωνούν. Και αυτό επιτυχάνεται με διάφορους τρόπους και τεχνικές της διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Μπορεί να γίνει είτε με χρήση διασωλήνωσης, είτε με χρήση ψευδοτερματικών, είτε με χρήση sockets. Και ακολουθούν οι διευκρινήσεις, καταρχήν κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, στη συνέχεια οδηγίες για την υλοποίηση του κώδικα, π.χ. τις συναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε, πώς γίνεται η διασωλήνωση, pipe, δηλαδή πρέπει να κάνουμε man pipe, και ούτω καθεξής, παραδοτέα κτλ. Υπενθυμίζω, δεν παραδίδεται κάτι, αλλά είναι καλό να έχετε εργαστεί πάνω στο φυλάδιο για να έχετε και το δικό σας κομμάτι κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που πέσει κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά και αποκτάτε δεξιότητες. Δεξιότητες και ικανότητες. Γιατί το θέμα είναι, στα λειτουργικά συστήματα δεν είναι μόνο η θεωρία. Πρέπει να αποκτήσετε και δεξιότητες προγραμματισμού, τόσο στο Κέλυφος, όσο και στις κλίσεις συστήματος και γενικότερα στο προγραμματισμό του ίδιου του λειτουργικού συστήματος Unix. Μην λοιπόν παθητικά μόνο μελετάτε, προσπαθήστε να γράψετε κομμάτια κώδικα. Επευκαιρία να πω ότι υπάρχει και σε αυτό το μάθημα, όπως σε κάθε μάθημά μου, προαιρετικό ομαδικό project, μία μισή μονάδα για 4 φοιτητές, το οποίο για τα λειτουργικά συστήματα είναι client-server, δημιουργία ενός client-server συστήματος, δηλαδή μιας εφαρμογής client και μιας εφαρμογής server, όπου θα μπορούν διάφοροι παίκτες, δηλαδή ο καθένας θα εκτελεί το δικό του client και θα συνδέονται όλοι σε ένα server, να παίξουν ένα παιχνίδι, για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το παιχνίδι της κρεμάλας, κάτι πολύ απλό. Δηλαδή ο server θα διατηρεί το state του κάθε χρήστη σε κατάλληλους πίνακες, ο client μόλις συνδέεται θα δίνει το όνομά του και συνέχεια με τη σειρά θα δίνουν γράμματα, θα λέει ο server player 1 και θα του στέλνει στο player 1 μήνυμα.
δώσε μου για παράδειγμα κάποιο χαρακτήρα και θα γίνεται η διαδικασία. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να με ρωτήσετε. Πάντως, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικό project. Μια μισή μονάδα με παράδοση έως το Σεπτέμβριο, την εξεταστική Σεπτεμβρίου, υλοποίησης αυτό εδώ. Το κοιτάτε και όποιος θέλει να ασχοληθεί με client-server προγραμματισμό, που είναι αρκετά σημαντικός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Λοιπόν, αυτό είναι το εργαστηριακό φυλάδιο 9. Μπορώ να το κλείσω. Και ενδεχομένως θα ήθελα να φτιάξουμε μαζί κανένα σκριπτάκι. Για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ένα σκριπτάκι το οποίο... ή να σας δείξω από τα έτοιμα σκριπτάκια που έχω. Θα ανοίξω ένα από τα διάφορα σκριπτάκια που βρίσκονται μέσα στον κατάλογό μου. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα σκριπτάκι που έχω δημιουργήσει και αφορά την κρυπτογράφηση δεδομένων. Το έχω ονομάσει SAFE. SAFE όπως το χρηματοκιβώτιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα σκεπτάκι το οποίο έχει το ίδιο εκτελέσιμο διαφορετικά ονόματα. Για παράδειγμα, έχει ένα SAFE Modify για να τροποποιήσει τα περιεχόμενα στο θησαυροφυλάκιο, SAFE View για να κοιτάξει το θησαυροφυλάκιο, SAFE Create για να δημιουργήσει ένα θησαυροφυλάκιο κ.ο.κ. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν σκοπό έχει να βοηθήσει το χρήστη στο να έχει ένα αρχείο που να αποθηκεύει όλες τις σημαντικές πληροφορίες, για παράδειγμα κωδικούς και άλλα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα, με ένα ασφαλή τρόπο κρυπτογράφησης. Και ήθελα να το κάνω κάτι τέτοιο, γιατί όλοι μας είμαστε σε έναν κόσμο που έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, πολλά passwords. Και εννοείται ότι πρέπει να έχουμε πολλά passwords, γιατί αλλιώς, αν κάνετε το λάθος και έχετε ένα password για όλα, τότε σε ένα site να βρεθεί αυτό το password, να υποκλαπεί, τότε έχουν μπει σε όλα. Εγώ προσωπικά έχω για κάθε site και άλλο κωδικό. Και μάλιστα, όταν είναι εδώ στο κωδικό, ο τρόπος που δίνω το κωδικό στο site είναι ο εξής. Κλείνω τα μάτια μου και πατάω χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο. Έτσι, μέχρι κάποια στιγμή σταματάω. Και λέω, α, ωραίο password φαίνεται. Οπότε, παίρνω αυτό το password, το μαρκάρω, το αποθηκεύω βέβαια στο θησαυροφυλάκιό μου και το βάζω αυτό στο site. Και έτσι λοιπόν, για κάθε website έχω τελείως random password πατώντας χαρακτήρες σε πληκτρολόγιο. Ασφαλώς δεν γίνεται κάποιος να τα θυμάται. Έλα, Γιώργο, μια που ρωτάς, σας ακούω, γιατί είναι διαδραστικό το μάθημα, θα ήθελα να είναι διαδραστικό. Σας ακούω λοιπόν, ή γράψ' το ή πες. Όχι, εντάξει. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούω, Γιώργο. Αυτό το κάνω και εγώ, αλήθεια είναι, αλλά τα password manager θεωρητικά δεν είναι πιο χρήσιμα και έως και ένα σημείο ασφαλή, φαντάζομαι. Λοιπόν, okay, έθεξες δύο θέματα. Ας δούμε το εξής. Πρώτον, πιο χρήσιμα. Για μένα δεν είναι πιο χρήσιμα τα password manager, γιατί τα password management που γνωρίζω ή θα είναι Windows ή θα είναι Linux, κυρίως είναι Windows όμως. Και δεδομένου ότι εγώ είμαι στο τερματικό, δεν έχω βρει κάποια τόσο καλή λύση για τερματικό. Γιατί εγώ θέλω τους κωδικούς μου να τους βλέπω στο τερματικό. Άρα, από τη μία, αν είσαι Windows χρήστης 100%, ναι, θα μπορείς να το κάνεις. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι password manager. Τώρα, το πιο ασφαλή. Αυτό, ας βάλουμε ένα ερωτηματικό, γιατί στα password managers που υπάρχουν έξω, συνήθως δεν έχεις πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Άρα, που ξέρεις ότι δεν το έχουν κάνει οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Ιάπωνες ή δεν ξέρω ποιοι και υποκλέπουν τους κωδικούς. Πού το ξέρουμε, αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό είναι το καλύτερο όταν θέλουμε σε θέμα ασφάλειας να ακολουθείς, εφόσον βέβαια γνωρίζεις, δεν είναι για όλους να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά αν γνωρίζεις από ασφάλεια, καλύτερο να υλοποιήσεις το δικό σου τρόπο. Και εγώ ξέρω και άτομα που είναι στο ίδιο επίπεδο γνώσης με εμένα, που όλοι αυτό συμφωνούν, ότι θέλουμε να έχουμε το δικό μας. Δηλαδή, κάποιος προγραμματιστής που ξέρει από ασφάλεια, έχουν φτιάξει δικό τους password manager, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους κωδικούς μας σε ξένα προγράμματα.
δεν είναι ένα απλό website που βλέπεις κάποια email. Έχεις όλους τους κωδικούς σου. Κάποιος, αν βρει όλους αυτούς τους κωδικούς σου, μπορεί να προβεί ως και σε identity theft. Να μπαίνει μετά σε e-banking, γιατί εγώ έχω όλους τους κωδικούς. E-banking, website, τα πάντα. Αν γίνει λοιπόν διαρροή αυτού του αρχείου, τότε υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης, σε αυτό εδώ το αρχείο που θα σας δείξω, δεν υλοποιώ τα πάντα από το μηδέν. Βασίζομαι σε open source προγράμματα και ας πάμε να δούμε λοιπόν. Σε ποιο πρόγραμμα βασίζομαι. Το τελευταίο update έγινε το 19, όπως βλέπετε, το 2019. Είναι ένα πρόγραμμα και αυτό που έχει αναπτυχθεί σε πολλές φάσεις. Δηλαδή, βλέπετε, η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 2013. Κάποιες minor διορθώσεις έγιναν και το 20. Γι' αυτό βάζω και την ημερομηνία εδώ πέρα της τελευταίας minor διόρθωσης. Αυτό ήταν το 2019, έγινε major revision. Λοιπόν, ο τρόπος που χρησιμοποιεί, που γίνεται η κρυπτογράφηση, όπως βλέπετε, κοιτάξτε, είναι το JPG. GPG, δηλαδή, να το δούμε ίσως και τη σελίδα του, τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, η κρυπτογράφηση στο backend χρησιμοποιεί το GPG, το οποίο είναι GNU Privacy Guard. Είναι ανοιχτού λογισμικού και χρησιμοποιείται ευρέως από όλη την κοινότητα. Άρα αυτό είναι ένα πρόγραμμα γενικής κρυπτογράφησης από κρυπτογράφησης. Ως και τα email μπορούμε με S/MIME να τα κρυπτογραφούμε με GPG. Εν τούτης είναι λίγο άβολο, γιατί έχει πάρα πολλά command line switches. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι αρχικά βρίσκει το JPG και βρίσκει ποια έκδοση του JPG είναι εγκατεστημένη. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι είτε εγκατεστημένη ένα και κάτι, είτε δύο και κάτι, γιατί έχουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Αναφέρει λοιπόν, καταρχήν βλέπετε εδώ, εκτελεί στο version string, το JPG version, και με αυτή την γραμμή, όπως βλέπετε, κάνει grep το GNU-PG, γιατί άμα εκτελέσουμε JPG παύλα παύλα version, λέει πολύ πράγμα, έχει πολύ μεγάλο output, βλέπετε. Οπότε από όλη αυτή τη γραμμή βρίσκουμε τη γραμμή που γράφει GNU-PG, δηλαδή αυτή τη γραμμή. Από αυτή τη γραμμή βλέπετε print.nf, αυτό το OK είναι το εργαλείο που βοηθάει να εκτυπώσουμε διάφορα πεδία της γραμμής. Το NF είναι το τελευταίο πεδίο δολάριο NF, δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα. Άρα εκτυπώνει το 2225 στην περίπτωσή μας και cut-β1 σημαίνει ότι θέλουμε το πρώτο byte, δηλαδή το 2. Άρα αυτό το version στο τέλος θα έχει την τιμή 2 αν εκτελέσει στο Zafora. Και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί παρακάτω είπαμε άλλες λειτουργίες παρέχει το 2, άλλες λειτουργίες το 1, μάλλον είναι τα command line switches διαφορετικά. Λοιπόν, στη συνέχεια. Να σας δείξω λίγο το άλλο κομμάτι, εδώ το σημαντικό. Σας είπα ότι το ίδιο αρχείο έχει διαφορετικά ονόματα και έχει διαφορετικά ονόματα μέσω LN, μέσω link και συγκεκριμένα hard link. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αυτό το ίδιο κομμάτι κώδικα, αν το εκτελέσω με άλλο όνομα, δηλαδή αν το ονομάσω πούμε, safe view, εκτελεί τη λειτουργία view. Και κοιτάξτε, στο όνομα, τη μεταβλητή του ονόματος, βάζω το base name δολάριο 0, δηλαδή πώς κλήθηκε το πρόγραμμα και κόβω το πρώτο μέρος. Δηλαδή, το πρώτο μέρος χωρίς το SH. Το υπόλοιπο είναι το SH. Και στη συνέχεια βλέπετε ότι σε περίπτωση που το όνομα είναι Save View, ότι θέλω να δω το θησαυροφυλάκιο, τότε exec θέτω μια μεταβλητή τον τρόπο της εκτέλεσης. Exec View. Δηλαδή, ότι παρακάτω θα ελέγξω, θέλουμε να κάνουμε την λειτουργία View. Και έχω και δύο έξτρα παραμέτρους. Για παράδειγμα, ότι delay στο 0, να μην υπάρχει καθυστέρηση στην λειτουργία. Μερικές φορές βάζω και μια καθυστέρηση για να εμφανίζεται το μήνυμα αν πέτυχε ή όχι, γιατί γίνεται πολύ γρήγορο το output και δεν αλλάζει, οπότε εδώ δεν θέλω delay. Και επίσης ότι απαιτείται παράμετρος. Σε κάποια δεν απαιτείται παράμετρος. Δηλαδή, για να δούμε που δεν απαιτείται παράμετρος. Εδώ. Στο safe repack, για παράδειγμα, που είναι μια άλλη λειτουργία, δεν απαιτείται παράμετρος. Και βλέπετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι το ίδιο κομμάτι κώδικα εκτελείται
αναλόγως το πώς το έχει ζητήσει ο χρήστης. Αυτό το θησαυροφυλάκιο έχει παραπάνω λειτουργίες από ότι ένας κλασικός password manager, γιατί όπως βλέπετε μπορεί να κάνει και mount. Να έχουμε λοιπόν κρυπτογραφημένα archives, π.χ. TAR, ένα κρυπτογραφημένο TAR, το οποίο έχει πολλά αρχεία μέσα και μόλις το ξεκλειδώσω, τότε το προσαρτεί κάπου στο λειτουργικό σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε φωτογραφίες, για παράδειγμα, να έχουμε τα θέματα των εξετάσεων Φεβρουαρίου 21. Όχι, δεν τα βάζω στο θησαυροφυλάκιο, εντάξει, εδώ δεν το γεμίζω με τέτοιες πληροφορίες, αλλά θα μπορούσε κάποιος να βάζει πολλά παραπάνω πράγματα. Έχω όμως κάποια αρχεία όπως τα SSH κλειδιά προσωπικά μέσα σε αυτό το θησαυροφυλάκιο. Και μπορώ mount και έχει στη συνέχεια και clean mount, το οποίο είναι το unmount βασικά, που τα απομακρύνει. Και πάμε λίγο να δούμε τις λειτουργίες. Πάμε λίγο παρακάτω. Για παράδειγμα, σας είπα έχουμε θέσει το exec τη λειτουργία, αν είναι το view. Αν είναι η λειτουργία view, τι είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτελεί το JPG με τις κατάλληλες παραμέτρους και στη συνέχεια κάνει decrypt το save και το εμφανίζει στην οθόνη. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην γραφτεί κάπου το αρχείο, απλώς μόνο εμφανίζεται στην οθόνη ως text κείμενο το συγκεκριμένο θησαυροφυλάκιο. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το τροποποιήσουμε, modify, όπου δημιουργείται ένα προσωρινό αρχείο και στη συνέχεια με το VI, αν υπάρχει το Vim, χρησιμοποιεί το Vim, αν υπάρχει το VI, χρησιμοποιεί το VI και στο τέλος, βέβαια, γίνεται ξανά μια συμπίεση, συμμετρική συμπίεση, γιατί είναι με ένα password. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών κρυπτογραφήσεις. Η συμμετρική κρυπτογράφηση, που έχουμε ένα κλειδί και είναι γνωστό, οπότε με αυτό κρυπτογραφούμε, με αυτό αποκρυπτογραφούμε, ή μπορεί να είναι ασύμμετρη, που είναι αυτό που λέμε το PKI, Public Key Infrastructure, που κάποιος έχει ένα κλειδί που μόνο μπορεί να κρυπτογραφεί, που είναι το public κλειδί, και κάποιος που έχει το private κλειδί, αυτός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Οπότε σε αυτή τη λειτουργία είναι στα email, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να στείλει το public κλειδί σε κάποιον άλλον και λέει, με αυτό το κλειδί που σου στέλνω, κρυπτογράφησε μου την πληροφορία και στείλτε μου. Βέβαια, αν κρυπτογραφηθεί η πληροφορία με το public key, δεν μπορεί κανείς άλλος να την δει. Στην περίπτωση μου, εγώ χρησιμοποιώ συμμετρική κρυπτογραφία. Είναι αρκετά ασφαλής. Και αυτό είναι το σκεπτάκι. Βλέπετε εδώ, προσωρινά αρχεία δημιουργούνται, συμμετρικά, συμμέτρια, αναλόγως τη λειτουργία. Εδώ, ας πούμε, create, δημιουργώ πάλι ένα τυχαίο αρχείο, με το Vim το επεξεργάζομαι. Αν αποθηκεύσουμε το Vim την πληροφορία, τότε μπαίνουμε σε αυτό το loop που έχουμε την συμμετρική κρυπτογράφηση. Εδώ έχουμε slip 1 για να δούμε το αποτέλεσμα, για να πει ότι έγινε ή δεν έγινε. Βλέπετε ότι εδώ ελέγχω. Αν... Ναι, εδώ τώρα βρήκα και ένα bug, βέβαια, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ας πούμε αυτό, το κομμάτι κώδικα που το slip είχε μπει μεταγενέστερα από την δημιουργία του κώδικα, έχει δημιουργήσει ένα bug το οποίο δεν το βλέπετε εσείς, αλλά θα σας το πω τώρα τι είναι. Κάποτε δεν υπήρχε το slip. Οπότε αυτό το κομμάτι κώδικα είχε ως συνέπεια να ελέγχει το JPG αν έχει εκτελεσεί σωστά. Αν το exit code του προηγούμενου είναι 0, τότε ήταν OK. Όμως, με τη χρήση του slip 1, το slip πάντα επιστρέφει return value correct, true. Άρα, σαν να λέμε ότι αυτό έχει επενεργοποιηθεί πια και πάντα θα είναι OK ίσον 1, ακόμα και να αποτύχει το JPG στη δημιουργία. Βέβαια, αυτό το μονοπάτι αποτυχίας δεν δοκιμάστηκε ποτέ, γιατί το create δημιουργούσα εγώ το αρχείο, με την πρώτη γινόταν η κρυπτογράφηση, πάντα πετύχαινε και γι' αυτό δεν έγινε trigger κάποιο πρόβλημα. Όμως, αν υπήρχε πρόβλημα, με αυτό τον τρόπο που γράφτηκε, δεν θα το καταλάβαινα και θα έχανα δεδομένα από το θησαυροφυλάκιο ή θα έμενε ανοιχτό το θησαυροφυλάκιο. Άρα εδώ πέρα είδατε, δηλαδή κώδικας που υπάρχει από το 2013, βέβαια δεν ξέρω σε ποιο revision μπήκε αυτό το slip, γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τότε, αλλά μπήκε σε λάθος γραμμή, έπρεπε το slip αυτό να μπει μετά το if, μετά το φι δηλαδή, ώστε το return value να αντιστοιχεί στο JPG και όχι στο slip, γιατί τώρα ξαναλέω αυτό αντιστοιχεί στο slip. Αυτό ας είναι και ένα παράδειγμα ότι
πάντα υπάρχουν bugs στον κώδικα. Τώρα θα μου πει κάποιος, έστω ήξερα αυτό το κώδικα, πώς θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Δεν θα μπορούσε, είναι αλήθεια. Απλώς είναι bug που ενδέχεται ο τελικός χρήστης, δηλαδή εγώ, ίσως να έχανα κάποια δεδομένα. Ίσως. Βέβαια δεν έχασα ακόμα δεδομένα. Αυτό το χρησιμοποιώ, σας λέω, από το 2013 και δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά αυτό θα το διορθώσω βέβαια στο επόμενο revision. Οπότε, δηλαδή, τώρα που όταν θα τελειώσει το μάθημα, θα προβώ συναλλαγή και θα το διορθώσω. Μπορεί και αλλού να έχω τέτοιο θέμα, sleep. Ωραία, θα το κοιτάξω. Βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να είναι 6.00 το θησαυροφυλάκιο, γι' αυτό πάντα κλειδώνεται. 6.00 σημαίνει μόνο ο ιδιοκτήτης μπορεί να το διαβάσει και να το γράψει, για να μην μπορεί να το δει κάποιος άλλος. Λοιπόν, απλώς έτσι να ξέρετε ότι οι bug μπορούν να παρισφρήσουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Γι' αυτό πρέπει κατά διαστήματα να γίνεται αυτό που ονομάζουμε security auditing, δηλαδή στον κώδικά σας να τον ξανακοιτάτε, όπως τώρα το κοιτάμε μαζί, και να βρίσκεστε και να βρίσκετε θέματα που ενδεχομένως εγείρουν πιθανά προβλήματα. Λοιπόν, ώρα για διάλειμμα. Αυτό πάντως ήταν το σκριπτάκι. Χρησιμοποιώ το JPG, το οποίο είναι, είπαμε, από τα του ελεύθερου λογισμικού, από τα καλύτερα προγράμματα κρυπτογράφησης. Άρα η κρυπτογράφηση δεν γίνεται με δικό μου τρόπο. Δεν έχω βάλει κάποιο δικό μου αλγόριθμο, γιατί σίγουρα θα ήταν προβληματικός. Τόσο ισχυρή κρυπτογράφηση θέλει πολλές γραμμές κώδικα για να επιτευχθεί. Ενώ χρησιμοποιώντας το JPG, στην πράξη έχω φτιάξει ένα front-end. Έχω φτιάξει ένα front-end που χρησιμοποιεί το JPG. Και πολλοί password managers έχουν βιβλιοθήκες από το JPG. Δηλαδή, μπορεί, αν κάποιος έχει password manager, να μελετήσει, να δει τι backend χρησιμοποιεί, πώς γίνεται η κρυπτογράφηση, μπορεί να λέει χρησιμοποιούμε το JPG. Βέβαια, ξαναλέω, σε ένα password manager που δεν έχει όλο τον πηγαίο κώδικα, εντάξει, τώρα το JPG είναι ανοιχτού λογισμικού, άρα το έχουν δει εκατομμύρια άτομα, δεν έχει βγει κάποιο bug. Αν βρεθεί, θα το μάθουμε αμέσως. Ενώ για ένα άλλο αρχείο, ένα άλλο πρόγραμμα password manager που δεν γνωρίζουμε πληροφορίες σχετικά με το πηγαίο κώδικα, εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός να το χρησιμοποιήσω, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πού θα βρεθεί η πληροφορία σου. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να το μάθεις όταν θα είναι αργά. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιείς 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια να καταλάβεις ότι υπήρχε η διαρροή και κάποιος μπορούσε και παρακολουθούσε δικά σου θέματα. Λοιπόν, ώρα για διάλειμμα. Το iLotter είναι ενεργοποιημένο. Όποιος θέλει να πάρει μέρος στο προαιρετικό quiz, θα σταματήσω προσωρινά το βίντεο, τον ήχο και το share και θα επιστρέψουμε 10 και 4 ακριβώς μόλις κλείξει το lottery. Το chat ανοιχτό για δικά σας σχόλια, ερωτήσεις, για να συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε το lottery. Let it roll. Share δεν έχω κάνει. Δεν έχετε κάνει screen. Ναι, ναι, έτσι θα μου το λέτε, γιατί πρέπει να κάνουμε και public το lottery. Λοιπόν, τώρα βλέπετε, κάνω share screen και 9 άτομα έχουν πάρει μέρος, start lottery. Χαράλαμπος έχει επιλεχθεί, όπως βλέπετε. Χαράλαμπε, είσαι εδώ, ναι. Οκ. Okay. Άρα, για λειτουργικά συστήματα ερωτήσεις εργαστηρίου, έχουμε τον κωδικό που θα βάλω τώρα. Λειτουργικά συστήματα εργαστήριο, ναι. Έναρξη. Ξέρεις τη λειτουργία και τη διαδικασία. 30 δευτερόλεπτα όταν ξεκινήσουν. Γίνεται επιλογή των ερωτήσεων από το pool. Ξεκινάει από το πρώτο εργαστήριο, οπότε υπάρχει μεγάλη κάλυψη της ύλης. Για να δούμε τι ερωτήσεις επέλεξε το σύστημα για σένα. Λοιπόν, τι κάνει το παρακάτω πρόγραμμα. Μπίνες H, έκοσι P, έκο τέτοιο και ο χρόνος ξεκινάει
από τώρα. Pass. Ωραία, άρα σημειώνω. Παράλαμπε. 6. Έχεις το πρώτο 0,25. Πάμε παράληψη. Λοιπόν, κατά το προγραμματισμό, στο λειτουργικό σύστημα Unix, η γλώσσα C, το παρακάτω κομμάτι κώδικα είναι σωστό. If child ίσον fork ίσον ίσον μείον 1, print f fail to create child, plus start std out exit 0. Και πάλι έχεις 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις το ερώτημα. Έξι, πέντε, τέσσερα, τρία. Πρέπει να απαντήσεις public. Ναι. Εντάξει. Γιατί άμα ακουστεί το κουδούνι αυτό και δεν έχεις απαντήσει, χάνεις την ερώτηση και τερματίζει. Λοιπόν, public. Πάμε polls. Άρα, έχω κάνει launch το poll. Το poll των 5 δυνατών απαντήσεων που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και καλείστε εσείς το σώμα των φοιτητών να αποφανθεί επί της ορθότητας της μίας απάντησης από όλες αυτές. Λοιπόν, ως τώρα 15% έχουν ψηφίσει και έχουν περάσει 32 δευτερόλεπτα. 30%, 38%, είμαστε 40 δευτερόλεπτα. Συνήθως πηγαίνει, όπως το έχω παρατηρήσει, αναλόγως το ποσοστό και τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα είμαστε στο 52% και είναι στο 46% το ποσοστό. Και κλείνει ένα λεπτό τώρα, οπότε θα πρέπει να το σταματήσω το poll αυτή τη στιγμή. End poll και κάνω share τα αποτελέσματα. Όπως φαίνεται, έχουμε ισοψηφία. Θα το κάνω και στο Paint, να καταγραφεί στην οθόνη. Έχουμε λοιπόν ισοψηφία ανάμεσα στο Β και στο Ε. Χαράλαμπε. Πρέπει να αποφασίσεις, οπότε πες μας τι πιστεύεις. Β. Λείπει παρένθεση. Για να δούμε, υποβολή. Το πάτσα. Η αγωνία αυτή που βιώνουμε δεν οφείλεται σε κάτι εσκεμμένο, μάλλον είναι κάποια καθυστέρηση του συστήματος. Ελπίζω να μας απαντήσει και να μην μας καμία κρασάρει. Ωπ, σωστή απάντηση. Στρατηγικά τοποθετημένη θα έλεγα αυτή η καθυστέρηση, η οποία, ξαναλέω, είναι τυχαία λόγω του συστήματος. Λοιπόν, έχεις ακόμα ένα 0,25. Και έχεις καταναλώσει και τις δύο βοήθειες, οπότε πάμε στην επόμενη. Επόμενη, λοιπόν, πάτησα. Για να δούμε τι θα μας πει. Πάτσα. Να πατήσω. Α, εδώ. Λοιπόν, στο λειτουργικό σύστημα Unix υπάρχει ένα πρόγραμμα τερματικού που στέλνει ένα σήμα σε μια διεργασία χρησιμοποιώντας το όνομα μιας διεργασίας. Start. Εννιά δευτερόλεπτα.
3, 2, 1, Β. Εντάξει, πάντα στην κόψη του ξηραφιού. Το set signal. Δυστυχώς, το kill all είναι το πρόγραμμα. Γιατί θέλουμε πρόγραμμα τερματικού, ενώ αυτές είναι συναρτήσεις, δεν υπάρχει send signal. Άρα, Χάρη, είσαι στο 050. Οκ. 050, λοιπόν, θα τοποθετηθεί στο iGrades. Και μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Και να πάμε στη θεωρία. Λοιπόν, στη θεωρία βλέπουμε και εξετάζουμε θέματα σχετικά με τη μνήμη, διαχείριση μνήμης, φυσική, λογική, διαφυσιοδότηση, προστασία, εναλλαγή μνήμης. Και γνωρίζετε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους, εκτός από τον επεξεργαστή, είναι και η μνήμη. Όλες οι διεργασίες μάχονται για να λάβουν ένα ποσοστό της μνήμης, η οποία ποτέ δεν είναι αρκετή για όλες τις διεργασίες. Και συνεχώς και εμείς θέλουμε να παίρνουμε υπολογιστές με όλο και περισσότερη μνήμη ή να αναβαθμίζουμε την υπάρχουσα μνήμη, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετή. Τα προγράμματα είναι μνημοβόρα. Θέλουν πολύ μεγάλη ποσότητα μνήμης. Την ιεραρχία μνήμης την είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Δηλαδή, η μνήμη που βρίσκεται μέσω επεξεργαστή, η μνήμη των κρυφών μνημών επίπεδου 1, 2, 3, κεντρική μνήμη, η RAM, και συνέχεια ακολουθούν οι δίσκοι. Θα έλεγα εγώ, τα πρόσθετα δεν φαίνεται εδώ, NVMe, SSD, μαγνητική δίσκη, οπτική αποθήκευση και tape drives, που χρησιμοποιούνται και σήμερα σε μεγάλες εταιρείες για backup. Και αν θέλουμε λίγο να είμαστε ακόμα πιο ευέλικτοι, μπορούμε να βάλουμε και cloud storage ως το απότερο επίπεδο μνήμης. Δηλαδή, αποθήκευση σε ένα δικτυακό drive. Για την ιεραρχία μνήμης είχαμε πει, λοιπόν, λειτουργία της υποδιέρεσης μνήμης σε όσο δυνατόν για να εκμεταλλεύεται από όσο δυνατόν περισσότερες διεργασίες. Και ο διαχειριστής μνήμης είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα του κάθε λειτουργικού συστήματος. Παρακολουθεί ποια τμήματα της μνήμης χρησιμοποιούνται, κατανέμει τη μνήμη και διαχειρίζεται την εναλλαγή των διεργασιών μεταξύ κύριας μνήμης και δίσκου. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διεργασίες οι οποίες δεν εκτελούνται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στους χρόνους του λειτουργικού συστήματος, μεταφέρονται στο δίσκο σε ένα virtual file, σε ένα page file, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος στη μνήμη για να εκτελεστούν άλλες διεργασίες. Και μπορούμε και στα Windows να διαπιστώσουμε αυτό το αρχείο. Για παράδειγμα, είδατε ότι έδωσα την παράμετρο διάλφα, που σημαίνει δείξε μου όλα τα αρχεία του συστήματος, ακόμα και τα κρυφά. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο αρχεία, υπάρχει το swap file και το page file, και τα δύο επιτελούν την ίδια λειτουργία. Κυρίως όμως το page file χρησιμοποιείται για να μεταφέρονται κομμάτια μνήμης, που τα ονομάζουμε σελίδες, όπως θα δούμε παρακάτω. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα έχει σελίδες μνήμης, έχει κομμάτια μνήμης. Αυτές οι σελίδες, λοιπόν, μεταφέρονται στο page file, απελευθερώνουν τη μνήμη RAM, προκειμένου να εκτελέσουμε κάτι άλλο. Και είναι αυτό το hidden αρχείο, το οποίο είναι και δυναμικό. Δηλαδή, στα default settings του λειτουργικού συστήματος δεν έχει μία fixed τιμή. Ας δούμε, λοιπόν, για τη διαχείριση μνήμης. Η μνήμη είναι ανεπαρκής πόρος. Βέβαια, η μνήμη βοηθάει τον πολυπρογραμματισμό, να έχουμε ταυτόχρονα πολλές ενεργές διεργασίες στη μνήμη. Και θέλουμε η μνήμη να παρέχει το τμήμα της μνήμης ασφάλεια και προστασία. Δηλαδή, μια διεργασία να μην μπορεί να διαβάσει περιεχόμενα μνήμης άλλης διεργασίας. Η μνήμη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένας πόρος που πρέπει ο εκάστοτε είτε διαχειριστής είτε χρήστης να το λαμβάνει υπόψη. Γι' αυτό και στο Task Manager, δίνω το συνδυασμό Control, Shift και Escape και ενεργοποιείται το Task Manager, μπορούμε να δούμε
ότι έχει ειδικό tab μόνο για τη μνήμη. Για να γνωρίζουμε πώς πάει η κατανάλωση και η σύνθεσή της. Στο συγκεκριμένο σύστημα που βρίσκομαι, έχω στον υπολογιστή εδώ του γραφείου μου που είμαι στο Πανεπιστήμιο 4 GB RAM, όπου βλέπετε ότι τα Windows 10 έχουν προσθέσει και κάτι που δεν το βλέπαμε σε παλιά λειτουργικά συστήματα, την έννοια της συμπίεσης μνήμης. Έχω 2,4 GB σε χρήση αυτή τη στιγμή, από τα οποία η συμπιεσμένη μνήμη είναι 226 MB. Έχω διαθέσει μνήμη 1,6 GB. Έχω κάποια μνήμη, βλέπετε εδώ, δεσμευμένη μνήμη 4,1 στα 5,1. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν και έχω 4 GB, το λειτουργικό σύστημα έχει δεσμεύσει ένα όριο, βλέπετε, 5,1 GB. Και αυτό πώς γίνεται? Αυτό γίνεται με τη χρήση του αρχείου. Είδατε το page file. Το page file 1 GB είναι. Άρα λοιπόν 4 GB που έχω και 1 GB και κάτι, έχω φτάσει στα 5 GB. Βέβαια, δεν είναι πραγματικά τα 5 GB, γιατί το ότι είναι στο δίσκο σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση κάθε φορά στην αλλαγή ανάμεσα RAM και δίσκου. Εν τούτης, μου δίνει κάποιο αέρα περισσότερο. Βλέπετε ότι μπορώ να φτάσω 5 GB, όπου τώρα αυξήθηκε κιόλα, 4,1. Και παρατηρήστε το εξής, ότι μπορεί να έχω διαθέσιμη μνήμη, εν τούτης και το page file χρησιμοποιείται για να μου δίνει ακόμα περισσότερη ευελιξία. Σε ελιδοποιημένη περιοχή και μη ελιδοποιημένη περιοχή. Μπορούμε να δούμε και άνοιγμα εποπτείας πόρων, ένα άλλο πρόγραμμα των Windows για τη μνήμη. Και βλέπετε εδώ τις εφαρμογές που εκτελούνται. Να το μεγαλώσω λίγο. Εφαρμογές που εκτελούνται στο σύστημά μου. Βλέπετε πόσο χρησιμοποιούμενη φυσική μνήμη 100%, δέσμευση μνήμης, σφάλματα υλικού. Αυτά τα σφάλματα υλικού, τα οποία είναι τα page faults, δεν είναι πραγματικά σφάλματα υλικού. Και ίσως η ονομασία αυτή μπερδεύει. Σφάλματα υλικού σημαίνει οποτεδήποτε ζητήσει μια διεργασία να διαβάσει κάτι που όμως βρίσκεται στο δίσκο. Οπότε τότε ενεργοποιείται ένα page fault, ένα σφάλμα σελίδας, και μπλοκάρει τη διεργασία προκειμένου να αναγνωστεί από το σκληρό δίσκο η σελίδα και να μεταφερθεί στη RAM. Άρα δεν είναι σφάλματα υλικού, μη μας απασχολεί. Απλώς θέλουμε να είναι χαμηλός αυτός ο ρυθμός. Γιατί όσες περισσότερες αναλλαγές ανάμεσα σε σκληρό δίσκο και RAM έχουμε, τόσο επιβραδύνεται το σύστημά μας. Και από αυτή την πληροφορία βλέπουμε ότι 2 GB περίπου είναι σε χρήση, 1,6 είναι διαθέσιμο, βλέπετε δεσμευμένη μνήμη σε χρήση αυτό το πράσινο. Τροποποιημένη μνήμη, αυτά 33 MB, τι σημαίνει τροποποιημένη μνήμη? Είναι μνήμη όπου φέρει το χαρακτηρισμό dirty. Dirty, αυτή η βρώμικη μνήμη, είναι μνήμη που συνδέεται με δεδομένα που έχουμε τροποποιήσει, είτε εμείς είτε το λειτουργικό σύστημα, και δεν έχουν ακόμα γραφτεί στο δίσκο, που σημαίνει ότι αν αυτή τη στιγμή πατήσω ένα reset στο σύστημα, θα χαθούν αυτά τα 33 MB δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχω εγώ κάποιο ανοιχτό έγγραφο, άρα αυτά τα 33 MB είναι πιο πολύ διαχειριστικά θέματα του λειτουργικού συστήματος. Log files, καταγραφές συμβάντων, ίσως κάνα Windows update άμα γίνεται κτλ. Απλούστατα, αυτά τα 33 MB βλέπουμε τροποποιήθηκε, σημαίνει... έχει και help κιόλας, μπορούμε να δούμε. Αναφέρει, είναι η μνήμη η οποία έχει τροποποιηθεί και δεν έχει γραφτεί ακόμα στο δίσκο και ενδέχεται να χαθούν δεδομένα. Λοιπόν, αυτή είναι μνήμη σε αναμονή, βλέπετε. 1615. Δηλαδή, μνήμη standby, ανά πάση στιγμή να δοθεί σε διεργασία που θα το ζητήσει με κάποιο malloc. Και αυτό είναι διαθέσιμο. Τώρα, βλέπουμε ελεύθερα 3 MB, η οποία... Εντάξει, είναι πολύ μικρή. Αυτή η ελεύθερη μνήμη δεν μας απασχολεί, βέβαια. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να πει «Τώρα το σύστημά μου δεν έχει καθόλου ελεύθερη μνήμη, θέλω μνήμη». Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η μνήμη η οποία είναι ελεύθερη, είναι μνήμη η οποία είναι άχρηστη. Ενώ αυτή η μνήμη που είναι σε αναμονή, πάλι και αυτή είναι ελεύθερη μνήμη, απλώς αυτή είναι μνήμη που το λειτουργικό σύστημα την έχει, σαν λέμε, διευθυνσοδοτήσει, έχει φτιάξει σελίδες κτλ. Και είναι έτοιμη να την δώσει σε διεργασία. Άρα πήρε όλη την ελεύθερη μνήμη που μπορούσε
και την δημιούργησε σε κατάλληλη μορφή, την έκανε κατάλληλη όρια κτλ. Κατάλληλες σελίδες, προκειμένου να την δώσει σε κάθε διεργασία που θα το ζητήσει. Άρα το ότι βλέπει κάποιος ελεύθερη μνήμη δεν πρέπει να σε τρομάζει. Ίσα-ίσα δεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερη μνήμη. Γιατί όταν υπάρχει ελεύθερη μνήμη σημαίνει αχρησιμοποιεί τη μνήμη που δεν μπόρεσε κανείς να την εκμεταλλευτεί. Άρα δεν θέλουμε ελεύθερη μνήμη, θέλουμε stand-by μνήμη. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς έχουμε stand-by μνήμη. Άρα με την υπάρχουσα λοιπόν χρήση του συστήματός μου μπορώ να πω ότι τα 4 GB είναι αρκετά στην περίπτωσή μου. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας τις δικές του ανάγκες, να κοιτάει το task manager, να βλέπει τις απαιτήσεις για να αποφασίσει αν π.χ. πρέπει να κάνει upgrade σε επεξεργαστή ή σε μνήμη. Έχω πει και άλλες φορές ότι όταν, και στην αρχιτεκτονική δηλαδή, ότι αν κάποιος ρωτήσει ποιος είναι ο τέλειος υπολογιστής και το τέλειο λειτουργικό σύστημα, δεν υπάρχει ασφαλώς μια απάντηση. Όλα εξαρτώνται από τις απαιτήσεις και τις γνώσεις, αλλά κυρίως απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι ανάγκες έχει και να κάνουμε την ανάλογη πρόταση. Εγώ λοιπόν εδώ στο σύστημα που βρίσκομαι με 4 GB είναι υπεραρκετή αυτή εδώ η μνήμη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βέβαια, αν αρχίσω να φορτώνω virtual machines, το κάθε virtual machine καταναλώνει μνήμη, οπότε ναι, δεν θα μπορέσω εδώ να χρησιμοποιήσω virtual machine, γι' αυτό έχουμε και μηχανήματα άλλα. Γι' αυτό και εγώ αρκούμε σε με ένα μηχάνημα όπως αυτό Core 2 Duo με 4 GB RAM για να κάνω το μάθημα, αλλά έχω πρόσβαση σε servers του τμήματος που μπορώ να εκμεταλλευτώ ή να προγραμματίσω για HPC πολύ μεγαλύτερα μηχανήματα. Όπως σας έχω πει, θεωρώ τον εαυτό μου cloud worker, οπότε δεν με ενδιαφέρει το τοπικό σύστημα, με ενδιαφέρει να έχω πρόσβαση σε ένα απομακρυσμένο σύστημα που να έχει όλους τους πόρους που χρειάζομαι. Και, και το άλλο μηχάνημα που έχω στο γραφείο μου εδώ πέρα είναι ένα Pentium D, δηλαδή του 2007. Αλλά με δύο οθόνες έχω ένα πολύ ωραίο σταθμό για να συνδέομαι απομακρυσμένα σε άλλα μηχανήματα. Και έχει και το πλεονέκτημα αυτό που σας λέω, γιατί όταν κάποια στιγμή καίγεται το τροφοδοτικό ή το motherboard ή κάτι άλλο στον υπολογιστή, απλώστατα, το μηχάνημα δεν έχει καθόλου δίσκο, δεν έχει τίποτα, είναι diskless, ξεκινάει από το δίκτυο. Απλώς φέρνω ένα άλλο tower, έχουμε στην αποθήκη παλιούς υπολογιστές από το 2007 και 2008, φαντάζομαι ακόμα, γιατί κατά διαστήματα τους δωρίζουμε και στα σχολεία. Οπότε είναι μια απλή αντικατάσταση. Φέρνω το μηχάνημα, diskless πάλι booting και έχω ακριβώς το ίδιο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό το να μην συνδέσει με φυσικό τρόπο με έναν υπολογιστή. Να τους χρησιμοποιήσει απλώς ως τερματικά για το cloud. Διαχείριση μνήμης λοιπόν. Και το κάθε λειτουργικό σύστημα έχει μια αυξανόμενη τάση στο να έχει ελάχιστες απαιτήσεις μνήμης. Βλέπουμε ήδη από το Windows 1 που είχαν 256 KB, μέχρι Windows XP βέβαια έχει αυτή η λίστα, αλλά εννοείται τώρα, ας πούμε, στα Windows 10, η ελάχιστη ποσότητα μνήμης είναι 2 GB. Και εγώ έχω κάπου ένα μηχάνημα, πάλι ως τερματικό, 2 GB με Windows 10, που χρησιμοποιώ το Remote Desktop. Άρα λειτουργεί με 2 GB RAM τα Windows 10, αλλά βέβαια μόνο για τερματικό, όχι για να κάνεις και κάτι άλλο. Συνεχώς, λοιπόν, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη στις απαιτήσεις. Οι διαχειριστές μνήμης των λειτουργικών συστημάτων εκτελούν 4 βασικές δυνατότητες. Εκχωρούν πρωτεύουσα μνήμη. Το πρωτεύουσα μνήμη είναι η κύρια μνήμη, δηλαδή η RAM. Άρα, πρώτα απ' όλα εχωρούν RAM. Δεύτερον, κάνουν αντιστοίχηση το χώρο διευθύνσης της διεργασίας στην κύρια μνήμη. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Όταν εκτελείται μια διεργασία, όλες οι διεργασίες έχουν διευθύνσεις μνήμης που ξεκινάνε από το 0. Ο χώρος διευθύνσεων μιας άλλης διεργασίας είναι από το 0 μέχρι το μέγιστο που μπορεί να πάρει η διεργασία. Είναι διαφορετικός από το χώρο διευθύνσεων μιας άλλης διεργασίας που και αυτή ξεκινά από το 0 και μεταβαίνει ως μια τιμή. Άρα η διεύθυνση 0 της διεργασίας Α είναι διαφορετική από τη διεύθυνση 0 της διεργασίας Β. Αυτό όμως απαιτεί μια αντιστοίχηση. Γιατί η διεύθυνση 0 της διεργασίας Α μπορεί να αντιστοιχεί στη διεύθυνση 1 GB,
ενώ η διεύθυνση 0 της διεργασίας β στην διεύθυνση 2 GB. Άρα υπάρχει ανάγκη αυτή της αντιστοίχησης. Και με αυτό επιτυχάνεται και η προστασία, ξέρετε. Δηλαδή η διεργασία α που βλέπει, ας πούμε, από 0 μέχρι 1 GB, βλέπει το δικό της 0 έως 1 GB και δεν μπορεί να διαβάσει μνήμη άλλης διεργασίας. Ελαχιστοποιούν τον χρόνο προσπέλασης, αλλά επιδρούν με ειδικό hardware. Εννοείται ότι για να γίνεται γρήγορα αυτή η αντιστοίχηση, υπάρχει ανάγκη για ένα hardware που ονομάζεται Memory Management Unit. Το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Αυτό το ειδικό hardware υπάρχει πια σε όλα τα σύγχρονα συστήματα, βέβαια, και επιτρέπει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την διπλού επίπεδου μνήμη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την virtual μνήμη που έχουν οι διεργασίες και από την άλλη έχουμε την physical μνήμη που είναι η πραγματική RAM του συστήματος. Αυτό το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών με έναν έμεσο τρόπο, όχι ακριβώς με virtual memory, αλλά είχαμε πει ότι υπάρχει η λογική διευθυνσοδότηση CS επί 10H στην IP μας αντιστοιχεί στην απόλυτη, στη φυσική διεύθυνση. Είχαμε πει και εκεί λογικές διευθύνσεις και ανάγκη για μετατροπή σε απόλυτες διευθύνσεις. Το ίδιο το βλέπουμε και εδώ. Έχουμε και εδώ virtual διευθύνσεις, σχετικές διευθύνσεις και την απόλυτη διευθυνσοδότηση που είναι η διεύθυνση που βλέπει η RAM. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές διαχείρισης, στρατηγικές προσκόμισης, τοποθέτησης, επανατοποθέτησης. Γενικότερα υπάρχει ανάγκη για εχώρηση μνήμης. Η εχώρηση μπορεί να είναι είτε συνεχόμενη, που ήταν τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα, που έπρεπε, αν ζητήσει ο άλλος, ας πούμε, 10 MB, πρέπει να είναι συνεχόμενα 10 MB, ή αυτό που έχουμε πια στις μέρες μας, που είναι η μη συνεχόμενη, δηλαδή 1 MB από εδώ, 1 MB από εκεί, 1 MB από άλλο σημείο, και όλα αυτά δημιουργούν την εχώρηση που ζήτησε η διεργασία. Απλώς είναι κομμάτια από διάφορες άλλες περιοχές. Στα πρώτα συστήματα είχαμε το λειτουργικό σύστημα σε ένα μόνο κομμάτι της μνήμης και το υπόλοιπο ήταν τα προγράμματα του χρήστη ή ήταν στην αρχή ή στο τέλος. Βλέπετε εδώ ήταν για παράδειγμα στην αρχή, ήταν στα πρώτα 64 KB ή στο τέλος ή ήταν στην αρχή και η οδηγή συσκευών στο τέλος. Αυτό αφορά το MS-DOS, όπου επειδή ήταν πολύ πιο δύσκολη η εκτέλεση προγραμμάτων αν δεν είχαν συνεχόμενη κυρίως περιοχή μνήμης, γι' αυτό κάναμε διάφορες αλλαγές, κυρίως στο config.sys, για παράδειγμα, δίναμε στο λειτουργικό σύστημα doses on high για να μεταβεί το λειτουργικό σύστημα στο ανώτερο κομμάτι της μνήμης, που για τη μνήμη των 640 KB αναφερόμαστε τότε, MS-DOS 3.3, ή αν θέλαμε να φορτώσουμε συσκευές, δίναμε device high ίσον για το CD-ROM driver για να ανέβει ψηλά, ή την κάρτα ήχου, device high για να το φορτώσει ψηλά. Τότε δηλαδή η διαχείριση της μνήμης ήταν και manual από εμάς, επιτελούντανε. Δίναμε εντολές που θα φορτωθεί το κάθε κομμάτι προκειμένου να απελευθερώσουμε μνήμη, δηλαδή αναλαμβάναμε κάποιες ενέργειες που εκτελεί σήμερα ο διαχειριστής μνήμης. Επικαλύψει λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, πόσα προγράμματα, θέλουμε πολυπρογραμματισμό βέβαια, άρα η ερώτηση δεν είναι πόσα προγράμματα θέλουμε σε έναν υπολογιστή, απλώς αν ο υπολογιστής, ο επεξεργαστής, καλύπτει τις απαιτήσεις μας. Θεμελιώδη προβλήματα είναι η επανατοποθέτηση, δηλαδή κάτι που θα μεταφερθεί στο δίσκο, κατά πόσο μπορεί στη συνέχεια να τοποθετήσουμε σε άλλο σημείο, και η προστασία που είναι ανάγνωση και γραφή τμήματων μνήμης που ανήκουν σε άλλες διεργασίες ή χρήστες. Υπάρχει η λογική διευθυνσοδότηση και η φυσική διεύθυνση. Σας είπα λοιπόν οι δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Το MMU που μετατρέπει τις λογικές διευθύνσεις σε φυσικές διευθύνσεις, CPU, Register Location και Memory. Logical Addresses, η μετατροπή αυτή από τις λογικές διευθύνσεις στις φυσικές. Τα 32 bit έχουν 4 GB μέγιστο, 2 GB ιδιωτική μνήμη και 2 GB του λειτουργικού συστήματος. Κάθε διεργασία βλέπει τα δικά της 2 GB. Σας έχω πει, κάθε διεργασία βλέπει το δικό της χώρο διευθύνσεων. Και μια διεργασία δεν γνωρίζει την ύπαρξη των άλλων διεργασιών. Γι' αυτό τα 2 GB μιας διεργασίας είναι ανεξάρτητα από τα 2 GB της άλλης διεργασίας.
Επίσης, όταν μια διεργασία ζητάει για δέσμευση μνήμης, το λειτουργικό σύστημα της δίνει τη μνήμη, αλλά δεν κάνει αντιστοίχηση. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει μια διεργασία και να πει θέλω 1 GB. Οκ, το λειτουργικό σύστημα λέει πάρε 1 GB. Αλλά στην πράξη δίνει virtual μνήμη, αέρας, αλλά το δίνει virtual μνήμη. Λέει πάρε, έχεις 1 GB. Και όταν αρχίζει να το χρησιμοποιεί η διεργασία, δηλαδή όταν γράφει ή διαβάζει και μεταφέρει από το δίσκο δεδομένα, τότε σιγά σιγά γίνονται αντιστοίχοι σε φυσική μνήμη. Και μπορεί μετά από κάποιο διάστημα, π.χ. από το 1 GB που είχε ζητήσει, να έχει καταναλώσει τα 200 MB. Να έχουν γίνει αντιστοίχηση στα 200 MB και τα υπόλοιπα να βρίσκονται ως virtual ακόμα. Άρα η μνήμη μιας διεργασίας μπορεί να είναι είτε αντιστοιχισμένη, είτε να είναι virtual, είτε να είναι στο σκληρό δίσκο, να έχει γίνει paged out, να έχει γραφτεί δηλαδή ένα κομμάτι στο σκληρό δίσκο στην επέκταση που είχαμε δει. Παλιοί υπολογιστές, 32 bit που θέλαμε να βλέπουμε πάνω από 4 GB, έπρεπε να έχουν PAE, Physical Address Extension, τα οποία τα 32 bit τους επέτρεπε να έχουν και περισσότερη μνήμη. Από το Pentium και μετά υποστηρίχθηκε αυτό. Βέβαια, πια στα 64 bit που έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος διευθύνσεων δεν χρειάζεται. Αλλά τότε χρειαζότανε, γιατί είχαμε περιορισμό στα 4 GB, δεν μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω από 4 GB. Έπρεπε λοιπόν να βάλουμε PAE για να μπορούμε π.χ. να έχουμε 8 GB σε ένα 32 bit σύστημα. Το οποίο βέβαια ήταν κλειδωμένο, η Microsoft δεν έδινε εύκολα αυτή τη δυνατότητα, έπρεπε να κάνει κάποιος ένα registry hacking για να το κάνει και να μπορέσει να έχει αυτή τη μνήμη. Και έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ μια επέμβαση κάποια στιγμή σε ένα Vista λειτουργικό σύστημα που είχα, μπορούσα σε 32 bit να έχω 8 GB RAM. Έτσι, ήταν ένα registry hack και ένα στο boot αρχείο και όλα στο boot.bcd, boot code των Windows, έβαζες κάποιες παραμέτρους και μπορούσες να έχεις παραπάνω μνήμη. Εφόσον βέβαια το motherboard υποστήριζε 8 GB. Αυτό ασφαλώς. Και σε Linux, αν θέλατε, ή σε FreeBSD να έχεις αυτή την υποστήριξη, έπρεπε να φτιάξεις το kernel. Βλέπετε εδώ αρχείο ρυθμίσεων για kernel FreeBSD, όπου ορίζουμε κάπου PAE, options PAE, για να ενεργοποιηθεί το PAE στο FreeBSD. Ή στο Linux, όταν κάνουμε make menu config, να ορίσουμε το high memory support. Το είδαμε αυτό, καταστάσεις μνήμης. Υπάρχουν πολλά στατιστικά σχετικά με τη διαχείριση μνήμης. Βλέπουμε εδώ για FreeBSD εργαλεία, Linux. Γενικότερα, ξέρετε, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την κατανάλωση μνήμη και σε επεξεργαστή, τη χρήση του επεξεργαστή, προκειμένου να ξέρουμε ποιο είναι το bottleneck στο σύστημά μας. Ετοιματοποίηση σταθερού μεγέθους, όλα τα κομμάτια μνήμης είναι fix σε μέγεθος, 8 MB για παράδειγμα, και δίνονται μόνο 8 MB, που σημαίνει ακόμα και λιγότερο να ζητήσει κάποιος, θα πάρει 8 MB, οπότε θα έχει έναν εκμετάλλευτο χώρο, το οποίο είναι εσωτερικός κατακαιρματισμός. Είναι μέρος του τμήματος που έχει δοθεί κάπου και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας άλλος, αλλά δεν το χρειάζεται και η ίδια διεργασία. Μικρή επιβάρηση σε λειτουργικό σύστημα, ανεπαρκής χρήση της μνήμης. Στη συνέχεια, αν είχαμε μια άλλη πνοτοποίηση, η μνήμη δηλαδή κοβόταν σε κομμάτια είτε μεγάλα είτε μικρά, ας πούμε 12, 8, 6 και 2, και κάθε φορά η διεργασία έπαιρνε το κομμάτι που τέριαζε πιο πολύ. Ο εσωτερικός κατακαιρματισμός ήταν μειωμένος, αλλά ήταν προβληματικό αυτό. Συγγνώμη λίγο, γιατί περιμένω να ακούει εδώ και μέρες, οπότε λίγο μια προσπάθηση ενός λεπτού λίγο. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξέρετε, τώρα με τις παραγγελίες γενικότερα υπάρχει μια καθυστέρηση, οπότε όταν τύχει και έρθει ο courier δεν πρέπει να μην το δεχτούμε. Λοιπόν, εσωτερικός και εξωτερικός κατακαιρματισμός. Αυτά τα βλέπουμε και στο σκληρό δίσκο. Ο εσωτερικός κατακαιρματισμός είναι όταν υπάρχει περιοχή της μνήμης που έχει δοθεί σε μια διεργασία, είναι ανεκμετάλλευτη από την ίδια διεργασία, αλλά δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί και κανένας άλλος. Και ο εξωτερικός κατακαιρματισμός, όπου η διεργασία
όπου έχουμε μνήμη όπου είναι σε κομμάτια και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί θέλει συνεχόμενη περιοχή μνήμης. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι αλγόριθμοι τοποθέτησης, ίσου μεγέθους, διαφορετικού μεγέθους, μια μοναδική ουρά. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι αιτήσεις τοποθετούνται σε ουρά για το κατάλληλο διάστημα μνήμης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Δυναμική τμηματοποίηση που σημαίνει ότι έχουμε ένα συνεχόμενο ποσό μνήμης και αναλόγως με τις δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις μπορούμε... Εδώ αφήστε τα. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Έχουμε λοιπόν δυναμική τμηματοποίηση και τμηματοποίηση. Εντάξει. Και όταν έχουμε τη δέσμευση, δεσμεύεται το ποσό της μνήμης. Βλέπετε εδώ δεσμεύτηκε 15 MB. Το υπόλοιπο είναι διαθέσιμο. Μετά έγινε και άλλη δέσμευση. Βλέπετε μειώθηκε και άλλη δέσμευση μειώθηκε. Και το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή αποδεσμεύεται μνήμη, οπότε απελευθερώνει το χώρο. Και έχουμε έτσι τη δημιουργία τμήματων κατακυρματισμού. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό απομακρύθηκε, δημιουργήθηκε το τμήμα, το κενό, και έχει ως συνέπεια, βλέπετε, να γίνεται κάτι όπως το τυρί, το τσένταρ, δηλαδή με τρύπες μέσα, μέσα στη RAM. Υπάρχουν τώρα κάποιοι αλγόριθμοι, υπάρχουν πολύ ωραίες ασκήσεις. Έχω αναρτημένες στο YouTube επιλύσεις για όλους αυτούς τους αλγορίθμους, όπως αλγόριθμος καλύτερης τοποθέτησης. Επιλέγει τον μπλοκ που είναι πλησιέστερα στο μέγεθος, πρώτης τοποθέτησης, επόμενης τοποθέτησης και χειρότερης τοποθέτησης. Αυτό είναι ένα τυπικό θέμα εξετάσεων, να ξέρετε. Έχω διάφορες ασκήσεις τέτοιες στο YouTube που θα πρέπει να τις μελετήσετε. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, αν το τελευταίο μπλοκ είχε μπει σε αυτό το σημείο, η πρώτη τοποθέτηση ξεκινάει πάντα από το 0 και θέλουμε 16 kilobyte, οπότε τοποθετείς αυτό. Η επόμενη είναι η best fit. Βλέπουμε πόσο είναι το πιο κοντινό κενό κομμάτι μνήμης για να τοποθετηθεί. Και η next fit που είναι από το σημείο που ξεκινήσαμε στην επόμενη τοποθέτηση. Όλες αυτές ξαναλέγουν αναλυτική επίλυση στο YouTube και σας παροτρύνω να διαβάσετε και να μελετήσετε την επίλυση αυτή. Υπάρχει το παράδειγμα των ζευγών και γι' αυτό υπάρχει άσκηση. Πόσο 1 MB το κάνουμε στη μέση, το χώβουμε, δηλαδή το κάνουμε 512, 512, 256, 256 και μετά ξαναενώνεται αυτά τα κομμάτια. Δεδρική αναπαράσταση, είπαμε για το swapping, ότι μεταφέρονται δεδομένα από τη μνήμη στο swap για να αυξηθεί η χωρητικότητα της μνήμης και να έχουμε δυνατότητα περισσότερο standby μνήμης για να έχουμε περισσότερες διεργασίες. Τώρα να σας πω και ένα θέμα. Κάποια στιγμή ήταν πολύ aggressive ο τρόπος που γινόταν swapping, οπότε όταν είχες το λειτουργικό σύστημα ανοιχτό όλο το βράδυ και ερχόσουν το πρωί, το λειτουργικό σύστημα είχε διαπιστώσει ότι οι διεργασίες σου ήταν ανενεργίες για πολλές ώρες, οπότε τις είχαν μεταφέρει όλες swap file και έτσι για υπολογιστές που είναι μόνιμο ανοιχτούς λέμε. Και όταν ερχόσουν το πρωί στο γραφείο σου, έπρεπε να μεταφερθούν όλα πίσω ξανά από το swap file. Δηλαδή, κουνούσε το mouse και αυτό μέχρι. Ενώ δεν είχε ανάγκη για μνήμη, ήταν τόσο aggressive, τα είχε μεταφέρει όλα στο swap file, είχε αδειάσει όλη τη μνήμη, την είχε βάλει όλα στο swap file. Και μετά έπρεπε πάλι 4 GB σιγά-σιγά να φορτωθούν στο σύστημά σου. Οπότε περίμενε έτσι ένα-δύο λεπτά μέχρι να ξαναγεμίσει η μνήμη. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει, δεν είναι τόσο aggressive, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και να μην χρησιμοποιούνται διεργασίες, δεν τις διώχνει όλες στο swap file. Πάντως, για ένα διάστημα ήταν πολύ έντονο αυτό, όπως και στο FreeBSD το είχα παρατηρήσει. Και στο Linux. Δηλαδή, ήταν κάποτε πιο aggressive τα συστήματα. Τώρα έχουμε περισσότερη μνήμη, οπότε δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι ασκήσεις όλες έχουν παρόμοια λύση στο YouTube και να τις δείτε. Λοιπόν. Καλύψαμε λοιπόν την διάλεξη σχετικά με τη διαχείριση μνήμης. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε στη διαχείριση μνήμης για να δούμε τη σελιδοποίηση. Γιατί σας είπα για σελίδες, αλλά δεν είδαμε ακριβώς πώς λειτουργούν οι σελίδες. Είδαμε γενικές τεχνικές. Λοιπόν, πάμε. iQuiz. 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το ανοίξω. Οπότε μεταβαίνω στο iQuiz. Okay, λοιπόν. Θα συνδεθώ. Ετοιμάστε εντωμεταξύ εσείς το τερματικό σύνδεσης. iQuiz, που είναι, να το.
server. Ο κωδικός για τη θεωρία είναι αυτός. Ας βάλουμε 15 δευτερόλεπτα, μια που είναι και 52, γιατί πρέπει ως 11 να έχουμε απελευθερώσει την αίθουσα. Oh, δεν έκανε το check. Περιμένω το check. Περιμένω να γίνει check box. Ok, check. Με τα 15 δευτερόλεπτα. Start game, γιατί είπαμε πρέπει να απελευθερώσουμε την αίθουσα ως 11, προκειμένου να συνεχίσει ο συνάδελφος που έχει το μάθημα. Λοιπόν, 47. Μόλις πάει 12, θα πατήσω start. 10 ερωτήσεις έχουν επιλεχθεί. Βλέπετε. Κανονικά. Οπότε, περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, θα κλείσω εγώ την καταγραφή και παραμένω δίπλα σας. Άρα, ας πάμε να την κλείσουμε. Stop.